Φίλε, έχει φάει την σχάμπιά σα. Ο σημερινό καλεσμένο μα είναι δημοσιογράφο Λάμπρο Καλαρίτη, που έχει κάνει την εκπομπή του Εμεί οι Έλληνε σε ραδιόφωνο και YouTube σημείο αναφορά όσο αφορά τι διεθνεί σχέσει, την ενέργεια, την οικονομία και όχι μόνο. Αφού καταφέρνει σε τακτική βάση να έχει συνεντεύξει με όλου του σοβαρού αναλυτέ που εδράζονται στα παραπάνω πεδία. Κύριε Καλαρίτη, καλώ ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα. Κύριε Καλαρίτη, επειδή παρακολουθείτε στενά το θέμα και οι καλεσμένοι σας στις εκπομπές σας αφήνουν ένα πολύ σοβαρό αποτύπωμα από όλες τις πλευρές, ήθελα να μας πείτε το εξής όσον αφορά την Τουρκία, επειδή έχετε διευρύνει την έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο Μουντιάλ είχαμε μια χειραψία που ενδεχομένως να σήμαινε πολλά πράγματα. Η Τουρκία είναι σε μια φάση επαναπροσέγγισης με όλες τις χώρες που τα είχε, η σχέση του ήταν, ας πούμε, σε κακό βαθμό. Μια από αυτές τις χώρες που μας διαφέρει και εμάς άμεσα, που επηρεάζει άμεσα τα εθνικά μας συμφέροντα, είναι η Αίγυπτος. Πιστεύετε ότι είναι σε αλλαγή φάσης αυτή η πορεία? Μέχρι στιγμής οι προσπάθειες της Τουρκίας δεν έχουν αποδώσει. Υπενθυμίζουμε ότι πριν το σημειώτιμο με την χειραψία, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι, είχε ανακοινώσει τη διακοπή των συνομιλιών, διότι η Τουρκία δεν άλλαζε επιστοσίας πολιτική. Τώρα, αυτή η χειραψία έγινε κυρίως με την παρότρινση του Εμίρ του Κατάρ, το οποίο Κατάρ είναι χρηματοδότης και των δύο πλευρών. Έτσι. Αιματοδοτεί, χρηματοδοτεί και την Τουρκία και την Αίγυπτο. Εξάλλου, η φωτογραφία είναι χαρακτηριστική. Έχει τους δύο, δηλαδή τον Ερντογάν και τον πρόεδρο Σίση, να κάνουν τη χειραψία και ακριβώς δίπλα τους είναι ο Εμίρης, ο οποίος τους σπρώχνει, ακουμπάει και τους στην πλάτη, σαν τους πιέζει να χαιρετηθούν. Υπενθυμίζω ότι αυτός ο χρηματοδότης. Τα προβλήματα είναι βαθιά. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον υπάρχει περιθώριο επαναπροσέγγισης έτσι όπως την εννοεί η Τουρκία. Η Αίγυπτος ανησυχεί πάρα πολύ και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί η Τουρκία δεν έχει κόψει τους δεσμούς με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Κάνει κάποιες κινήσεις, όπως κάνει και με το Ισραήλ αντίστοιχα, για να κατευνάσει την Αίγυπτο και να διασκεδάσει τις ανησυχίες, αλλά οι Αιγύπτιοι καταλαβαίνουν ότι επί της ουσίας η πολιτική της Τουρκίας παραμένει. Το θέμα των αδελφών μουσουλμάνων είναι το ένα. Η Αίγυπτος καταλαβαίνει ότι η Τουρκία έχει ευρύτερες φιλοδοξίες. Θέλει να γίνει η ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταφέρει. Η Αίγυπτος, υπενθυμίζουμε, ότι είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, ότι είναι η κοιτίδα, η πνευματική κοιτίδα, ας πούμε, του Ισλάμ, γιατί ακόμα και οι αδελφοί μουσουλμάνοι, τους οποίους μάχεται ο Σίση εντός της Αιγύπτου, ο Σινά κλπ., έχουν κοιτίδα την Αίγυπτο. Άρα η Αίγυπτος είναι μια χώρα σημείο αναφοράς για τον αραβικό κόσμο και για τον μουσουλμανικό. Και η Σαουδική Αραβία είναι ιδιαίτερη λόγω Μέκκας κλπ. Άρα η Αίγυπτος βλέπει ότι δεν έχει καμία διάθεση να δει τώρα αναβίωση των Οθωμανικών οραμάτων της Τουρκίας, ούτε στην Μεσόγειο, ούτε γενικότερα. Είναι θέλω να πω ότι είναι δοτικές. Ακόμα κι αν το γυρίσει εκεί με τους αδελφούς μουσουλμάνους που είχε στηρίξει πάρα πολύ τον προηγούμενο πρόεδρο που προερχόταν, τον Μόρση, από τους αδελφούς μουσουλμάνους, ακόμα κι αν το γυρίσει αυτό, η πρόθεση της Τουρκίας να επεκταθεί στην Αφρική σε πάρα πολλά σημεία που είναι στην ακτίνα επιρροής της Αιγύπτου, με πρώτη και καλύτερη την Λιβύη, αφού τα τελευταία 15 χρόνια από 6 πρεσβείες, ας πούμε, στην Μαύρη Ήπειρο, το έχει γυρίσει 46. Πιστεύετε ότι θα αφήσει περιθώριο? Η Λιβύη είναι κομβικό θέμα και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι Αιγύπτιοι διέκοψαν τις συνομιλίες με την Τουρκία. Διότι βλέπουν ότι στη Λιβύη δεν αλλάζει πολιτική. Και όταν μιλάμε για τη Λιβύη, μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι ζωτικού ενδιαφέροντος για την Αίγυπτο. Έτσι είναι η διπλανή αυλή της Αίγυπτου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Αίγυπτος να αφήσει την Τουρκία ανενόχλητη να επιχειρήσει να εμπεδώσει την επιρροή της στη Λιβύη. Γιατί ξέρετε ότι το επόμενο βήμα θέλει να ξεκινήσει με βάση την Λιβύη την προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Αιγύπτου μέσω των διχαριστών, μέσω των αδελφών μουσουλμάνων και των λοιπών. Άρα η Λιβύη, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, είναι ένα πολύ κομβικό θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Αίγυπτος να αφήσει την Τουρκία να προχωρήσει. Εξάλλου, υπενθυμίζουμε ότι όταν η Τουρκία ετοίμαζε, υποτίθεται, στα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, αφού είχε καταφέρει να διασώσει το καθεστώς Σαράζ, η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει ότι αν η Τουρκία κάνει τέτοια κίνηση, δηλαδή πάει σε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κλπ., θα εισβάλλει στην Λιβύη. Και η Τουρκία είχε ανακρούσει πριν. Άρα είναι κομβικό αυτό. Ούτε η Τουρκία πρόκειται να αφήσει τις φιλοδοξίες της στη Λιβύη,
ούτε η Αίγυπτος να την αφήσει να τις συνεχίσει. Αυτό που αναφέρατε για την διευρυμένη διπλωματική παρουσία της Τουρκίας στην Αφρική είναι πολύ σημαντικό. Η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην διπλωματική και διείσδυση στην Αφρική. Έχει πάρα πολλές, όπως πολύ σωστά είπατε, πάρα πολλές διπλωματικές αντιπροσωπείες. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη, ίσως τρίτη χώρα μετά τους Αμερικανούς σε επίπεδο, σε αριθμό διπλωματικών αντιπροσωπείων. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εξοδεύει χρήματα, κάνει πολιτισμική, προσπαθεί να κάνει πολιτισμική διείσδυση. Έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα εκεί πέρα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και εμάς και την Ευρώπη και χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν ειδικά συμφέροντα στην Αφρική, ας πούμε η Γαλλία, όπως και τους Αμερικανούς. Διότι οι Τούρκοι δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αφρική και υπονομεύουν, αν θέλετε, την αντίθετα με τα συμφέροντα της Δύσης. Οι Κινέζοι έχουν τρομερή επιρροή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν σαρώσει την Αφρική αγοράζοντας υποδομές, επηρεάζοντας κυβερνήσεις, δίνοντας δάνεια κλπ. Οι Ρώσοι είναι παρόντες και οι Τούρκοι με αυτούς τους δύο, δηλαδή και με τους Ρώσους και με τους Κινέζους, έχουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό συνεννόησης. Γιατί και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι έχουν δει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τουρκική οικονομία. Δηλαδή αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά. Το λέω αυτό διότι είναι ένα από τα επιχειρήματα που μπορεί και πρέπει να έχει η Ελλάδα στο τραπέζι, ότι όπου υπάρχει η Τουρκία, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και συμπόρευσης με την Ρωσία και την Κίνα. Είναι κάτι το οποίο ακούν οι Αμερικανοί, ακούν οι Δυτικοί και καλό είναι εμείς να το επισημαίνουμε. Να το σηκώνουμε. Στη ίδια τροχιά βρίσκεται όμως προσπαθώντας να ανθρωμά και τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία που είχαμε, ας πούμε, την όξυνση με την δολοφονία Κασόγγι. Και το θέμα με τις Χαμάς. Πιστεύετε ότι θα καταφέρει η βασιλική οικογένεια να ξεχάσει την επιθετική διάθεση του Ερντογάν? Είναι θέμα συμφέροντος. Δεν είναι εύκολο να το ξεχάσει. Όχι, ούτε οι Σαουδαράβες έχουν τις ευαισθήσεις για το τι κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Οι Σαουδαράβες ξέρουν πάρα πολύ καλά την ατζέντα της Τουρκίας. Όπως και η Αίγυπτος, έτσι και η Σαουδική Αραβία, επειδή η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία είναι οι δύο χώρες που είναι ηγέτιδες του αραβικού κόσμου, έτσι είναι οι δύο πιο σημαντικές και πιο επιδραστικές αραβικές χώρες, για τους λόγους που αναφέραμε. Η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη χώρα, 105-106 εκατομμύρια περίπου πλέον, με ρυθμό αύξησης του πληθυσμού γύρω στα 1 εκατομμύριο το χρόνο, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Η Σαουδική Αραβία είναι μια επιδραστική χώρα και λόγω πλούτου και λόγω Μέκκας. Και οι δύο, δηλαδή και η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, αντιλαμβάνουν τις προδοξίες της Τουρκίας. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε οι Σαουδάραβες να αφήσουν τις προδοξίες της Τουρκίας. Μπορεί σε αυτή τη φάση να επιχειρήσουν μια μείωση της ένταξης. Υπενθυμίζουμε ότι οι Σαουδάραβες είχαν επιβάλει σκληρό εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα, τα οποία είχαν στοιχήσει την Τουρκία. Τώρα η Τουρκία προσπαθεί, όπως είπα, να τους επαναπροσεγγίσει. Εκτιμώ ότι αυτό δεν θα έχει μεγάλη διαδρομή, μεγάλη προοπτική, διότι η Τουρκία δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις ηγετικές φιλοδοξίες και δεν υπάρχει κανείς στην ευρύτερη περιοχή που να θέλει αναβίωση της τουρκικής επιρροής. Όλοι αυτοί, οι Αιγύπτιοι, οι Σαουδάραβες, οι Λιπίοι, έχουν νοπές μνήμες από την Οθωμανική κυριαρχία. Δεν έχουν καμία διάθεση να δουν αναβίωση της Οθωμανικής επιρροής σε μια νεοοθωμανική, ερντογανική εκδοχή. Θα μειώσουν ενδεχομένως την ένταση στο βαθμό που η Τουρκία ανταποκρίνεται σε κάποια από τα αιτήματά τους. Εν τω μεταξύ αγοράζουν οι Σαουδαράβες, όπως και οι Εμιρατινοί, όπως και άλλοι. Αγοράζουν φτηνά, γιατί έγινε λόγος για τα 5 δις που θα δώσει Πούτιν, θα δώσει η Σαουδική Αραβία κλπ. Όλοι αυτοί ναι, μεν δίνουν χρήματα, αλλά αγοράζουν και φτηνά. Έτσι, αγοράζουν κομμάτια της Τουρκίας φτηνά, όπως κάνουν και οι Κινέζοι πιο σκληρά, όπως κάνουν και άλλοι. Γιατί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, επειδή έχει ανάγκη από ρευστό, παίρνει μεν ρευστό, αλλά κανείς δεν δίνει τίποτα δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο. Ειδικά οι δυνάμεις. Του δίνουν λεφτά μεν, αγοράζουν δε. Αγοράζουν επιρροή και φιλέτα. Τα κράτη τα οποία βάζουμε στη συζήτησή μας δεν μένουν τυχαία, γιατί επηρεάζουν, όπως είπα και στην αρχή, άμεσα την πορεία δική μας στο εθνικό συμφέρον. Το Ισραήλ είναι από αυτά τα κράτη. Η επανεκλογή Νετανιάχου, τι σημαίνει για τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ? Είναι μια καλή εξέλιξη για εμάς και μια όχι καλή για την Τουρκία. Βέβαια, επειδή το Ισραήλ έχει μια σχετική συνέχεια, χωρίς βέβαια να το εξοραίζουμε, αλλά έχει μια σοβαρή συνέχεια στην εξωτερική πολιτική, δεν θα είναι ο Νετανιάχου, εκτιμώ, αυτός ο οποίος θα επιχειρήσει να αναιρέσει τις προσπάθειες που έκανε από τους προηγούμενους, αλλά δεν θα διευκολύνει κιόλας κάτι. Ο Νετανιάχου, πέραν του προσωπικού στοιχείου που έχει, τη προσωπική κόντρα που έχει
Είχαν ανταλλάξει σκληρές κουβέντες με τον Ερντογάν. Ο ένας δικτάκτορας, ο άλλος φαγέα. Ναι. Ο Ερντογάν βέβαια είναι συνηθισμένος κολοτούμπες. Το προαναφέρατε και με τους Αιγύπτιους και με τους Σαουδάραβες. Αυτούς που έβριζε τώρα πάει και παρακαλάει. Αλλά νομίζω ότι ο Νετανιάχου είναι από αυτούς τους πολιτικούς που αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία είναι μια απειλή και για το Ισραήλ. Υπενθυμίζουμε ότι προμηνών σε έκθεση της Μοσάντ η Τουρκία χαρακτηριζόταν ως απειλή περίπου όπως και το Ιράν. Ότι η πορεία, δηλαδή, ότι η πορεία ριζοσπαστισμού της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Ίσως ο Νετανιάχου να μην επιδιώξει την ένταση, αλλά δεν θα επιδιώξει νομίζω και την αποκατάσταση των σχέσεων στον προηγούμενο βαθμό. Δεν πρόκειται να υπάρξει αυτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση Ισραηλινή ήταν μια ιδιόμορφη περίπτωση, ήταν περίπου 8 κόμματα. Γενικά φάνηκε ότι δεν είχαν και πολύ καλή χημεία στα θέματα της περιοχής και με εμάς υπήρχαν κάποια ζητήματα. Δεν αμφισβήτησαν τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά από την άλλη δεν υπήρχε και αυτό το momentum που υπήρχε επί του Νετανιάχου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Νετανιάχου είναι ο εμπνευστής και αυτός ο οποίος προώθησε και επέβαλε την ιδέα του ΙΣΜΕΤ, ο οποίος ΙΣΜΕΤ ως αγωγός μπορεί να μην έγινε ακόμα, αλλά ως ιδέα ήταν καταλήτης για να συμπληρωθούν όλες αυτές οι συνεργασίες, οι τριμερείς. Δηλαδή ως ιδέα ο ΙΣΜΕΤ λειτουργήσε στο να σφυριλατηθεί αυτή η συνεργασία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ και γενικά στην περιοχή, στην οποία συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το φάντασμα του ΙΣΜΕΤ πριν καν γίνει ήταν καταλήτης. Ο Νετανιάχου αυτό έχει δει. Οι Ισραηλοί αντιλαμβάνονται ότι το πραγματικό στρατηγικό βάθος στην περιοχή και η ασφάλειά τους είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Γιατί είναι χώρες οι οποίες πέραν του γεωγραφικού και στρατηγικού βάθους που του δίνουν, είναι και χώρες οι οποίες είναι αξιόπιστες, δεν πρόκειται να αποτελέσουν απειλή για το Ισραήλ. Είναι χώρες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, τηρούν τις συμφωνίες και δεν πρόκειται να έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Ότι έχουν ανάγκη, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος έχει ανάγκη το Ισραήλ για συγκεκριμένα θέματα, έτσι και το Ισραήλ έχει ανάγκη την Κύπρο και την Ελλάδα για συγκεκριμένα θέματα επίσης. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό. Δηλαδή, πρέπει να θεωρούμε ότι η ανάγκη είναι μονομερής, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, γενικά ο ελληνικός παράγοντας, έχει μονομερός ανάγκη το Ισραήλ και το Ισραήλ μας έχει ανάγκη. Γι' αυτό που αναφέραμε. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστη. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να μην επιδιώξει ο Νετανιάχου τώρα την όξυνση, αλλά καταλαβαίνετε δεν μπορεί να βασιστεί το Ισραήλ στην Τουρκία. Η Τουρκία, λόγω Ερντογάν, έχει οπισθοδρομήσει σε μια κατάσταση αυξανόμενης ισλαμικής επιρροής. Το ισλαμικό τζίνι έχει βγει από τον μπουκάλι στην Τουρκία. Και να αλλάξει αύριο η κατάσταση και να πέσει ο Ερντογάν και να έρθουν οι άλλοι, μπορεί να να επιδιώξουν αποκατάσταση των σχέσεων με τη Δύση, με το Ισραήλ κλπ. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν φτιάχνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει εύκολα αναστροφή σε αυτό το. Υπάρχει μια κοινωνία από κάτω. Ισλαμική ροή, ας πούμε, των πραγμάτων. Και δεν είναι μόνο ισλαμική. Είναι ότι και η Τουρκία θέλει έναν αυτόνομο ρόλο στην περιοχή. Και βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ για να το επιτύχει αυτό. Δηλαδή έχει κάποιες ηγετικές φιλοδοξίες οι οποίες ενοχλούν τους πάντες. Και εμείς να μην ήμασταν. Δηλαδή και η Ελλάδα και η Κύπρος να μην είχε πρόβλημα. Να μην ήμασταν εμείς που είμαστε το πραγματικό εμπόδιο της Τουρκίας στις νεοαυτοκρατορικές φιλοδοξίες της. Δεν υπάρχει, δεν πιστεύει κανείς ότι θα θέλει η Αίγυπτος ή το Ισραήλ ή οποιοδήποτε άλλο στην περιοχή να δει τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Κανείς. Ούτε θα θέλει κανείς να δει σε έναν πιθανό πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία στην Τουρκία να επικρατεί. Το λέω αυτό ως υπονοούμενο για το ποιος θα είναι ο ρόλος τους αν υπάρξει σύγκρουση. Πάντως, σε αυτό που είπατε για το ότι επίσης μια έκθεση και ένα Ισραηλινό Ινστιτούτο, νομίζω, έβαλε πρόσφατα μια έκθεση για την Τουρκία, αλλά για το θέμα ότι στηρίζει τρομοκράτες και είναι εχθρός του Ισραήλ, αλλά και το ότι φωτογραφιζόταν ο Ερντογάν με ηγετικά στελέχη της Χαμάς, αυτό πλέον καταργεί κάθε πρόσχημα ως προς τη στήριξη αυτή. Θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας με ένα θέμα που διαδραματίζεται τώρα, η επιχείρηση Γαμψό Ξύφος, που είναι η επιχείρηση που κάνουν οι Τούρκοι με αεροπορικές επιδρομές στη Βόρεια Συρία. Είναι κάτι που μας απασχολεί άμεσα. Πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί θα δώσουν το πράσινο φως για μια χερσαία επιχείρηση στη Συρία σε βάρος των Κούρδων? Οι Αμερικανοί δεν έχουν δώσει το πράσινο φως και παρότι υπήρξε μια κακοφωνία μεταξύ Λευκού Οίκου από τη μία και State Department και Πενταγώνου από την άλλη, το γεγονός ότι τέθηκαν σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές, υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση της ENTCOM, της κεντρικής διοίκησης, που λέει ότι ένας από τους βομβαρδισμούς των Τούρκων στην περιοχή
παραλίγο να στοιχήσει και σε αμερικανικές ζωές, γιατί έπεσε 150 μέτρα από μια βάση των Αμερικανών. Και επίσης, οι ανακοινώσεις των Αμερικανών, είτε από το State Department, είτε από το Πεντάγωνο, είτε από την κεντρική διοίκηση, από το CENTCOM, λένε ότι οι τουρκικοί βομβαρδισμοί θέτουν σε κίνδυνο τον αγώνα κατά του ISIS, τον οποίο αγώνα κατά του ISIS διεξάγει ο βασικός σύμμαχος των Αμερικανών στην περιοχή, που είναι οι Κούρδοι του YPG, όλη αυτή η συμμαχία που έχει και Άραβες μέσα κλπ. Αλλά ο βασικός ο κορμός είναι το YPG. Παρότι οι Αμερικανοί σε αυτή την φάση, επειδή εκκρεμεί και η κύρωση από την Τουρκία της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, προσπαθούν να μην οξύνουν την κατάσταση πολύ και κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Γι' αυτό ήταν και χλιαρές και έχει αφήξει δηλώσεις σχετικά με την τουρκική επιχείρηση. Εκτιμώ ότι το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης θα συναντήσει την εμφανή ή αφανή αμερικανική αντίδραση. Και το αφανή, μπορεί οι Τούρκοι να έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο αν αποφασίσουν να διεξάγουν χερσαία επιχείρηση. Για να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των Αμερικανών, πιστεύετε ότι η μόχλευση που παρουσιάζεται με την ακύρωση των F-16 και τον μπλοκ του Μενέντες θα παίξει ρόλο σε αυτό? Θα παίζει ήδη ρόλο. Παίζει ρόλο, διότι η Τουρκία με όλα αυτά που κάνει, ειδικά τώρα με αυτό το θέμα ότι τίθεται σε κίνδυνο ο πόλεμος κατά των Τζιχαντιστών, κατά του ISIS, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μενέντες και των υπολείπων, οι οποίοι δεν το κάνουν και προσχηματικά. Και η Ελλάδα να μην υπήρχε, και το θέμα της Ελλάδας να μην υπήρχε, εδώ υπάρχει θέμα αμερικανικών συμφερόντων. Οι Κούρδοι διατηρούν τη φύλαξη γύρω σε 28 στρατόπεδα, όπου φυλάσσονται χιλιάδες τζιχαντιστές. Και απειλούν ότι αν οι Τούρκοι συνεχίσουν τις επιχειρήσεις, θα δυνατούν και να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και να διατηρούν τη φύλαξη στα στρατόπεδα, με κίνδυνο να αφαιθούν ελεύθεροι, να δραπετεύσουν ή να αφαιθούν χιλιάδες τζιχαντιστές. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλει η Αμερική. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα σε όσους λένε στην Αμερική, σε όσους λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν είναι μόνο το λέω εντός εισαγωγικών, το φιλικό προς εμάς λόμπι. Είναι και άλλοι οι οποίοι λένε ότι η Τουρκία γενικά αποτελεί πλέον πρόβλημα για την αμερικανική ασφάλεια. Αν δει κανείς τον αμερικανικό τύπο τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, υπάρχουν άρθρα από ανθρώπους οι οποίοι παλαιότερα επιδραστικούς αρθρογράφους που επηρεάζουν το σύστημα εκεί, που παλαιότερα ήταν υπέρ της Τουρκίας και έλεγαν το πόσο χρήσιμη και σημαντική είναι η Τουρκία για τον ΝΑΤΟ. Τώρα λένε μήπως να βγάλουμε και την Τουρκία από τον ΝΑΤΟ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Τουρκία λοιπόν όλους αυτούς τους τροφοδοτεί με επιχειρήματα πραγματικά. Γιατί καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος. Αν παρατηρήσει κανείς θα δει ότι σε πολλές, όποιος έχει σχετική πληροφόρηση, σε πολλές συναντήσεις του ΝΑΤΟ, όπου γίνεται συζήτηση για διάφορα θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα, σε πολλές από αυτές δεν καλούν τους Τούρκους γιατί δεν τους εμπιστεύονται. Κυρίως ό,τι έχουν κάνει με θέματα της Ουκρανίας και λοιπά. Η σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Τώρα, επειδή όμως είναι μια επένδυση η νατοϊκή και αμερικανική Τουρκία δεκαετίων, αυτά δεν άνοιξαν σε μία μέρα. Είναι αργές διαδικασίες. Το γεγονός πάντως ότι έχει ξεκινήσει ήδη αμφισβήτηση της χρησιμότητας της αξιοπιστίας της Τουρκίας και το κατά πόσο τελικά αξίζει να προσπαθούν οι Αμερικανοί να την επαναφέρουν πάση θυσία στο δυτικό στρατόπεδο, γίνοντας ανταλλάγματα, δηλαδή να γίνονται στην ουσία υποκείμενα εκβιασμού, γιατί η Τουρκία αυτό κάνει, εκβιάζει και τελικά δεν δίνει αυτό για το οποίο υπόσχεται. Είναι μια μεγάλη ζήτηση που κατά τη γνώμη μου θα εξελιχθεί. Και οι Αμερικανοί δεν τα ξεχνάνε αυτά. Οι Αμερικανοί τα καταγράφουν αυτά. Στην παρούσα φάση, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και επειδή το οικόπεδο Τουρκία είναι χρήσιμο, όπως είπαμε, κάνουν ανάγκη φιλοτιμία και προσπαθούν να το διαχειριστούν, αλλά δεν πρέπει να διαφέρει ότι από τα 35 που πέταξαν έξω, επί Τραμπ κιόλας, τα F-16 τους τα καθυστερούν και όσο τα καθυστερούν, για μας είναι καλό, μπορεί κάποια στιγμή να τους τα αποδεσμεύσουν. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα όμως θα έχει καταφέρει να έχει ένα προβάδισμα. Το κλειδί είναι εκεί. Να κερδίσουμε χρόνο. Μπορεί κάποια στιγμή να τους τα δώσουμε. Γιατί το βλέπω δύσκολο, αν η Τουρκία παραμείνει στο ΝΑΤΟ, να αφήσουν μια ανατολική χώρα σαν την Τουρκία τελείως χωρίς αεροπορία. Γιατί στο τέλος αυτό θα γίνει. Επειδή κάνατε αναφορά στη σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία, για να γίνει μια χερσαία επιχείρηση στη Βόρεια Συρία, πρέπει να δώσει πράσινο φως και η Ρωσία. Η Ρωσία όμως έχει βάλει ένα βέτο ότι για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσει σε διάλογο ο Ερντογάν με τον Άσαν. Πιστεύετε ότι θα μπορεί να αντέξει μια τέτοια κολοτούμπα λίγο πριν τις εκλογές? Έχει κάνει πολλές κολοτούμπες και θα αντέξει και αυτή αν χρειαστεί να την κάνει. Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί
είναι ακόμα ένα δείγμα του πόσο χειραγωγεί η Ρωσία την Τουρκία. Ο Πούτιν κάνει διάφορες μικρές και μεγάλες πάσες στον Ερντογάν για να τον κολακεύει και να τον καθιστά δίθεν παράγοντα στις κρίσεις, ούτως ώστε να τον έχει αφενός δεμένο στο ρωσικό άρμα, έτσι τον κολακεύει, του δίνει πάσες, να τον εμφανίζει, να του επιτρέπει να εμφανιστεί ως χρήσιμος στους δυτικούς και να λέει: ώστε εγώ μεσολαβώ για το Σετυρά, μεσολαβώ ξέρω, για το ένα, για το άλλο. Άρα του κάνει μικρές πάσες, τον χειραγωγεί, τον δένει όλο και πιο πολύ στο ρωσικό άρμα για να διατηρεί το ρήγμα στο ΝΑΤΟ. Είναι μεγάλο τρόπο για τον Πούτιν, έτσι ότι έχει αποσπάσει, καταφέρει να αποσπάσει τουλάχιστον κατά ένα μέρος την Τουρκία και να δημιουργεί προβλήματα στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, όμως, όπως είπατε, του επιβάλλει και διάφορες κινήσεις, όπως αυτή, να τα βρει με τον Άσταντ, το οποίο δεν είναι εύκολο για τον Ερντογάν. Εάν χρειαστεί, όμως, θα το κάνει. Εξάλλου, ο Πούτιν θέλει να ξανακερδίσει ο Ερντογάν τις εκλογές, γιατί πού θα ξαναβρει τέτοια ευκαιρία να έχει έναν πρόεδρο στην Τουρκία, τον οποίο τον έχει στην ουσία χειραγωγούμενο περί αυτού πρόκειται. Κύριε Καταρίτη, κλείνοντας τη συζήτηση μας, με όλα αυτά που παρουσιάσαμε, ιδιαίτερως σε αυτό το σημείο, δηλαδή το κουρδικό, που διευρύνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις που ενδεχομένως να επεκταθούν και στους Κούρδους του Ιράκ, πιστεύετε ότι θα μπορεί με όλο αυτό το άνοιγμα που κάνει στην Συρία η Τουρκία να αποτολμήσει και ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ταυτόχρονα? Παρότι είναι δύσκολο, δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Διότι στην πορεία προς τις εκλογές και χωρίς να το αποδίδουμε εκεί, διότι πολλοί κάνουν το λάθος χρόνια τώρα να αποδίδουν την πολιτική της Τουρκίας έναντι Ελλάδος και Κύπρου σε εσωτερικές ανάγκες. Οι εσωτερικές ανάγκες, προεκλογικές και άλλες όπως τώρα, μπορεί να είναι ένα επιπλέον κίνητο για να αυξηθεί η κατάσταση. Δεν είναι αυτό το αίτιο όμως. Το αίτιο είναι η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας να αναιρέσει την παρουσία της Ελλάδος και της Κύπρου. Όμως, επειδή τώρα έχει και την προεκλογική πίεση, δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, παρότι γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο έχει πολύ μεγάλο ρίσκο για τον ίδιο. Καταλαβαίνει όμως ότι σιγά σιγά, εάν συνεχιστεί έτσι, η Τουρκία θα μείνει τελείως εκτός. Γιατί βλέπει τα πράγματα να προχωρούν, βλέπει ότι η Ελλάδα προχωρά σε εξελίξεις, στις έρευνες και σιγά σιγά, αν όλα πάνε καλά, στις εξελίξεις του φυσικού αερίου. Βλέπει τις συμμαχίες να διαμορφώνονται, βλέπει τις ενεργειακές ανάγκες που έχει η Ευρώπη και η Δύση και ότι η Μεσόγειος θα παίξει πλέον ρόλο ενεργειακού τροφοδότη με την Ελλάδα σε κομβικό ρόλο μαζί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και την Κύπρο, ενεργειακού τροφοδότη της Ευρώπης και της Δύσης. Και εκεί βλέπει ότι η Τουρκία μπορεί να χάσει το τρένο. Αν εκτιμήσει ότι κινδυνεύει με μόνιμη δομική, ας πούμε, στρατηγική υποβάθμιση, μπορεί να το αποπειραθεί. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι οι Τούρκοι είναι, έτσι ας μου επιτραπεί η έκφραση, σιγουρατζίδες. Δηλαδή δεν κάνουν επιχείρηση εάν δεν ξέρουν ότι θα είναι 110% σίγουροι. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι. Από την άλλη, υπάρχει ένα παράθυρο, το λεγόμενο παράθυρο ευαλωτότητας, πριν η Ελλάδα ολοκληρώσει τα εξοπλιστικά της. Αν τα εξοπλιστικά της Ελλάδας προχωρήσουν, η Τουρκία δεν θα έχει καμία μα καμία δυνατότητα να αφισβητήσει οτιδήποτε. Αν ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια τα ελληνικά εξοπλιστικά, η Ελλάδα θα έχει καθολική αεροπορική υπεροχή στην περιοχή. Το ναυτικό θα έχει ενισχυθεί. Τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα και στο πεζικό, τα οποία δεν είναι τόσο φαντεζία όπως οι κορβέτες και οι φρεγάτες, αλλά τρέχουν και ουσιαστικά. Η Ελλάδα γενικά εξοπλίζεται και αναβαθμίζεται. Αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, αναβαθμίζεται ενεργειακά, αναβαθμίζεται αμυντικά, γιατί αυτό πάει πακέτο. Όταν αποφασίζει να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματά σου, σημαίνει ότι δεν έχει και ασφάλεια. Και γενικά βλέπουμε ότι σιγά σιγά η Ελλάδα αποτελεί κομβικό μέρος, κομβική χώρα μαζί με την Κύπρο στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία κατά τη γνώμη μου μετατοπίζεται δυτικότερα. Οι Αμερικανοί μοιράζουν πλέον τα αυγά τους. Δεν θα ξαναβάλουν ποτέ τα αυγά τους όλα στο τουρκικό καλάθι, ακόμα και αν τα ξαναβρούν με την Τουρκία. Βλέπει η βάση Αλεξανδρούπολης, η οποία υποβάθμισε πολύ το βασικό ατού της Τουρκίας, τα στενά. Οι Αμερικανοί κατάλαβαν ξαφνικά ότι ό,τι ήταν να κάνουν μέσω των στενών το κάνουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο οικονομικά και χωρίς να έχουν εκβιασμούς μέσω της Αλεξανδρούπολης. Ό,τι ήταν να μεταφέρουν με ένα πλοίο μέσω των στενών για να το πάνε, ας πούμε, Ρουμανία, Βουλγαρία, οτιδήποτε, το κάνουν μέσω της Αλεξανδρούπολης πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο οικονομικά και χωρίς εκβιασμούς και παζάρια κάθε φορά. Αυτά η Τουρκία κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να τα προλάβει αν δει ότι κινδυνεύει να μείνει απ' έξω. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για ένα τέτοιο επεισόδιο, ακόμα και αν η Τουρκία θεωρεί ότι ενέχει ρίσκο. Κύριε Καλαρίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, γεια σας. Εγώ.